Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί το φετινό ραντεβού των γιορτών παλιάς πόλης της Ξάνθης, ενός θεσμού που φέτος κλείνει τα 29 χρόνια της ύπαρξής του, αγκάλιασε κοινό και επισκέπτες όλων των ηλικιών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πριν 28 χρόνια κάποιοι πίστεψαν σε ένα όραμα. Αυτό το όραμα είχε ονοματεπώνυμο, παλιά πόλη της Ξάνθης. Πίστεψαν λοιπόν ότι πρέπει να διατηρηθεί, να συντηρηθεί και βεβαίως να είναι μια ζωντανή πόλη όπως είναι σήμερα. Κατάφεραν λοιπόν χρόνο με το χρόνο να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο ζωντανό παραδοσιακό οικισμό στην Ελλάδα. Και λέω ζωντανό γιατί πράγματι είναι ζωντανός αφού κατοικείται από ξαθιώτες, έχει τις εκκλησίες τους, τα σχολεία τους και βεβαίως διατηρείται θα έλεγα και προσπαθούμε να το συντηρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα λοιπόν αυτό το όραμα που έγινε πραγματικότητα 28 χρόνια μετά γιορτάζει. Πρώτον αισθάνομαι αν θέλετε και υπερήφανος, διότι μην ξεχνάτε αυτές τις γιορτές παλιάς πόλης ότι τις ξεκινήσαμε με το αναείμνηστο Φίλο Παμυρίδη. Και εγώ ήμουν ο πρώτος πρόεδρος που ξεκινήσαμε αυτό το θεσμό. Και για μας είναι μια επιβεβαίωση, αν θέλετε, με τις όποιες τότε φοβίες είχαμε στο κομμάτι του πολιτισμού και ως δραστηριότητα στην παλιά μας πόλη, αν πετύχουν ή όχι. Σήμερα μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι αυτός ο θεσμός όχι μόνο καθιερώθηκε για την πόλη μας, αλλά έχει πάρει διαστάσεις πέρα από την πόλη μας, την παλιά μας πόλη και έχει βγάλει, αν θέλετε με ειλικρίνεια, και την παλιά μας πόλη από την απομόνωση που τόσα χρόνια στο παρελθόν δεν την περπατούσανε ούτε οι Ξανθιώτες. Το μουσικό πρόγραμμα, εκτός από τη συναυλία της έναρξης με τους καλλιτέχνες Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννη Σαβιδάκη και Χρήστο Νικολόπουλο, θα περιλαμβάνει συναυλίες όπως του Λεωνίδα Μπαλάφα, τον Εμιγκρέ, της Χρύσπας, του Χρήστου Θηβαίου, της Φωτεινής Βελεσιώτου και του Σωτήρη Μπαλά. Όπως την μέρα που με πούλησε στο πόνο, μακριά, παρηγορία. Έκανα λάθος και στο τέλος το πληρώνω. Είχα καιρό να έρθω, είναι αλήθεια. Όχι, τι καιρό, έκανα δύο χρόνια δηλαδή. Αλλά εδώ επάνω δεν είχα ανεβεί. Και είδε τέτοια ομορφιά που έμεινα. Νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερή, είμαι σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες. Αλλά θέλω να μιλήσω πιο πολύ για τον Χρήστο, γιατί είμαστε και πολλά χρόνια από τα νεαρά μας χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενη που κάνουμε αυτές τις συναυλίες για τον Χρήστο, ο οποίος είναι σπουδαίος συνθέτης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχω ακούσει ότι γίνονται κάθε χρόνο, ας πούμε. Έχει γίνει θεσμός να γίνονται αυτές οι γιορτές και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που φέτος συμμετέχουμε κι εμείς. Είναι πραγματικά πανέμορφη Ξάνθη. Κάθε φορά που έρχομαι είναι πιο όμορφη. Κάθε φορά. Νομίζω ότι αυτό γίνεται επειδή οι κάτοικοι είναι, οι Ξανθιώτες είναι έτσι, οι Μερακλείδες και έξω καρδιά και αυτό αποτυπώνεται και σε ό,τι κάνουν γύρω γύρω στην πόλη. Γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης είναι μια σημαντική έκφραση καλλιτεχνικής δημιουργίας και τέχνης που δίνουν το στίγμα των ανθρώπων της και αναδεικνύουν την αρμονία, την ομορφιά, την ποιοτική διασκέδαση, την κουλτούρα καθώς και την φιλοξενία της περιοχής. Καλωσορίζουμε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες στη μεγαλύτερη γιορτή της Ελλάδας. Καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο στη μεγαλύτερη γιορτή, όχι μόνο γιατί γίνεται και πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο παραδοσιακό ζωντανό οικισμό της Ελλάδος, αλλά γιατί βεβαίως έχει τη συνταγή για να πραγματοποιήσει τόσο άρτια εκδήλωση, τόσες πολλές μέρες από σήμερα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου και βέβαια με τη συμμετοχή περισσότερο από 32, όπως με πληροφόρησαν, πολιτιστικούς
συλλόγους. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Δημαρχόπουλο για την ευγενική του πρόταση να απευθύνω χαιρετισμό, μιας και βρισκόμαστε χρονικά εντός της δικής του φυτείας. Δράτωμε λοιπόν της ευκαιρίας να σας καλωσορίσω όλους και φέτος στις γιορτές Παλιάς Πόλης και εύχομαι το πρόγραμμα των γιορτών να ικανοποιήσει τις πολιτιστικές και πνευματικές αναζητήσεις όλων. Φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνες είναι οι λέξεις και πόσο σπουδαία είναι η μνήμη. Σε μας έλαχε να κληρονομήσουμε αλλά και να κληροδοτήσουμε την παράδοση της Παλιάς Πόλης. Κλείσιμο καλοκαιριού, ένα εξαιρετών Παλιάς Πόλης, κάθε χρόνο, πιστή και εσείς στο ραντεβού σας, όπως και εμείς. Θεωρώ ότι για ακόμη μια χρονιά θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να ρίξουμε λίγο φως στον γκρίζο που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έχουμε σαβεδάκι, έχουμε την μοναδική φωνή της πίτσας. Νικολόπουλο. Χρήστος Νικολόπουλος. Μια από τις καλύτερες συναυλίες. Συνεχίζουμε με γνωστά ονόματα με αύριο με Χρήστο Θηβαίο. Την Τρίτη έχουμε τον Ψεμιγκρέ. Τετάρτη τη Χρήσπα. Πέμπτη Μπαλάθα. Παρασκευή είναι Αρκείο Ζωή Παπαδοπούλου. Και, και το Σάββατο κλείνουμε την Βελτσιότου. Ο Σύλλογος Ευρυτών Τσάδης είναι από το 1996. Ανελιπώς συμμετέχει στις γιορτές Παλιάς Πόλης και σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου που διοργανώνει σε πολιτιστικά δρόμενα. Και όπως και φέτος δίνουμε το παρόν στο στέκι μας που εδώ και χρόνια γίνεται ένα παραδοσιακό γλέντι. Ο θεσμός αυτός κάθε χρόνο μεγαλώνει και εμείς με κάθε προσπάθεια και περισσότερο με τον εθελοντισμό προσφέρουμε αυτόν τον θεσμό και προσπαθούμε να κάνουμε τα καλύτερα.